Κύριε Κωνσταντίνε από πλατεία Βικτωρίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά. Κυρία Λίτσα από Καναδά, η απελευθέρωση των φαρμάκων το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές των φαρμάκων. Κυρία Ελένη από Λούτσα, κύριε Λουράντο, συνεχίστε έτσι την προσπάθεια. Εμείς θέλουμε τα γνήσια φάρμακα, όχι τα γενώσιμα. Έτσι λέει η κυρία Ελένη από τη Λούτσα, η φίλη μας. Ο κύριος Απόστολος από το Παγκράτη. Μπράβο στον κύριο Λουράντο για την αγωνιστική του διάθεση. Θέλω να σας πω να τον βλέπουμε τον κύριο Λουράντο, μην δείχνετε μόνο εμένα. Κάντε το στο διπλό. Πράγματι, έχετε μία, σας παρακολουθώ χρόνια, έχετε μία διάθεση πάντα έτσι αγωνιστική. Δεν ξέρω αν τα καταφέρετε. Παρεξηγούν μόνο οι φίλοι μου οι βουλευτές, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι φίλοι μου, αρξιέτως αν. Σας παρεξηγούν, ε. Μάλιστα. Κυρία Τασούλα από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Αυτός λέει που στέλνει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο έχει λεφτά. Τελεία και παύλα. Έχετε δίκιο. Συμφωνούμε. Ο κύριος Νίκος από τις Σέρες μας βλέπει η Μακεδονία. Euro Channel, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Euro Channel, φίλες και φίλοι, έχω υποχρέωση να το λέω και ας γίνομαι μερικές φορές κουραστικός. Μας μεταδίδει κάθε βράδυ αυτή την εκπομπή και έτσι μας βλέπει όλη η κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη μας. Ο κύριος Νίκος από Σέρες λέει: ξέρετε το ανέκδοτο που λένε ποιο είναι το πιο πλούσιο σπίτι στο χωριό? Του φαρμακοποιού, κύριε Λουράντο. Το ξέρω. Ήταν αυτό, ήταν. Ήταν παλιό ανέκδοτο. Δεν είναι. Μας το θύμισε ο φίλος μας, ο κύριος Νίκος από τις Σέρες. Η κυρία Τριανταφυλιά από τη Νέα Κηφισιά, αν διαβάζω καλά, ή από την Κάτω Κηφισιά. Παλιά είχαμε, λέει, τα δεξιά βαμπύρ, τώρα έχουμε, λέει, τα αριστερά βαμπύρ. Λέει η κυρία Τριανταφυλιά. Η κυρία Βαρβάρα από τον Κορυδαλό. Δίκιο έχει ο φίλης. Όσοι έχουν λεφτά στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Κύριε Αριστίδη από το Γαλάτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λουράντε, έχετε έρθει πρώτη φορά στην εκπομπή. Σκίζει, σκίζει. Κάθε βράδυ θα μπορούσα να κάνω εκπομπή μόνο με τα μηνύματα των τηλεθεατών μας. Σκίζει, σκίζει. Κάθε βράδυ. Σκίζει, σκίζει, λέει ο κύριος Γρηγοράκος, σκίζει η εκπομπή. Κύριε Γρηγοράκος, ευχαριστώ πολύ πάντως. Ο Λουράντος σκίζει. Α, ο Λουράντος. Λουράντος έχει συμπάθειες, είναι γεγονός. Απορώ πως δεν έχει γίνει πολιτικός ακόμα. Μπήκατε ποτέ στον πειρασμό? Ό,τι ώρα ήθελε. Ε? Κάποτε μου έγινε μια πρόταση από τον κύριο Σαμαρά που είπα όχι. Είστε φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά, ε? Ναι, βέβαια. Ήμουνα, τουλάχιστον. Τώρα δεν με συμπαθεί. Δεν σας συμπαθεί. Έτσι πιστεύω, δεν έχουμε ανταλλάξει όμως. Μάλιστα. Κυρία Γεωργία από το Πέραμα. Ο Τσίπρας λέει: μόνο αριστερός δεν είναι, μας καταστρέφει. Πιστεύει η κυρία Γεωργία από το Πέραμα ότι ο Τσίπρας μας καταστρέφει. Λοιπόν, ο κύριος Σάλκης από την Πετρούπολη. Ο Ψωμιάδης κάποτε ήταν καβάλα στα λόγω ανάποδα. Εντάξει, τα έκανα αυτά τα διάφορα ο κύριος Ψωμιάδης. Φίλες και φίλοι, Ντομπρόφσκης. Έχει και πολύ δύσκολο όνομα. Είναι δηλαδή για Σαρδάμ κατευθείαν. Πολλά μηνύματα από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόφσκης. Πολωνός είναι ο κύριος Ντομπρόφσκης. Λετωνός. Λετωνός. Είπε πρώτα η αξιολόγηση και μετά η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών για να προστατευτούν οι καταθέσεις. Τι μας απειλεί, κύριε Πουλακίδα, μας απειλεί με κούρεμα? Κάτι τέτοιο υπενήσετε. Θα γίνει κούρεμα, αν δεν γίνει ανακεφαλοποίηση. Θα γίνει κούρεμα. Πρώτη 16. Έχει νομοθετηθεί ήδη. Είναι νομοθετημένο αυτό. Είπα ακόμα να υπάρξει, λέει, ευελιξία στην αγορά εργασίας. Τι εννοείται, κύριε Ντομπρόφσκης, να υπάρξει ευελιξία στην αγορά εργασίας? Αυτά ακούμε και. Μαζικές απολύσεις. Και φοβόμαστε, έχει δίκιο ο κύριος Τάσος. Αυτό εννοεί, κύριε Τάσε. Μαζικές απολύσεις. Μεταρρυθμίσεις, λέει, στις συντάξεις. Πού να πάνε οι συντάξεις, μέχρι πόσο θα μεταρρυθμιστούν αυτές οι συντάξεις? Ακούμε διάφορα σενάρια, ακόμα δεν θέλω να πω τίποτα συγκεκριμένο. Ώστε, λέει, να είναι αναλογικές οι συντάξεις με τις εισφορές τους. Και αναζητείται συμβιβασμός για το ύψος προστασίας της πρώτης κατοικίας. Εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η μόνη εικόνα, κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν θέλουμε να παρατηρήσουμε είναι απελπισμένο κόσμο στα μπαλκόνια. Απελπισμένο κόσμο στα μπαλκόνια, έτσι κύριε Πουλακίδα. Και να περιμένει ο άνθρωπος απάνω να μην του πάρουν το σπίτι διαφορετικά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τρεις γενικοί γραμματείς. Μακάρι. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τρεις γενικοί γραμματείς. Δεν εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό αυτό. Τρεις πρώην γενικοί γραμματείς Υπουργείων ζητούν με επιστολή τους, φίλες και φίλοι, μόνιμη απαγόρευση πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, ο κύριος Μόσχος Κορασίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο κύριος Μαρίνος Σασκανδάμης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τρεις γενικοί γραμματείς του Πασόκ. Είναι Πασόκ και οι τρεις.
Άσχετο, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι Πασόκ. Το λέω. Λοιπόν, ζητούν τη θεσμοθέτηση και οι τρεις της πρώτης κατοικίας ως καταρχήν ακατασχέτου, που όπως σημειώνουν μπορεί να γίνει μόνο με την τροποποίηση του κώδικα πολιτικής οικονομίας. Κύριε Πουλακίδα, τι λέτε τώρα με το θέμα των πληστηριασμών, τι πληροφορίες έχετε, τι λέτε, τι λέει το ρεπορτάζ. Το θέμα των πληστηριασμών συνδέεται κυρίως με το θέμα των τραπεζών. Ναι. Και επηρεάζει άμεσα τον ακούσατε τον κύριο Σάλα πάντως τι είπε, ποια είναι η διάθεση, δεν του συμφέρει κιόλας. Θα το βάλω στο πλαίσιο μέσα. Και ουσιαστικά συνδέεται άμεσα με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Στο θέμα των τραπεζών υπάρχουν τέσσερα στοιχεία της χθεσινής και της σημερινής ημέρας τα οποία μπορούμε να επισημάνουμε. Ένα είναι αυτό το οποίο σωστά έχετε αναφερθεί μέχρι τώρα και είναι η γνωστή δήλωση του κυρίου Σάλα από την Τράπεζα Πειραιώς που είπε ότι εμείς δεν θέλουμε κάτι που να κάνουμε πληστηριασμούς, κάτι που το έχει πει και στο παρελθόν η κυρία Κατσέλη από την Εθνική Τράπεζα και κάτι το οποίο έχει υποθεί και σε πολύ παλαιότερες περιόδους. Άρα οι ελληνικές τράπεζες δεν θέλουν. Το δεύτερο το οποίο. Να σας θυμίσω όμως τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια. Γιατί δεν μου μιλάτε γι' αυτό. Λέτε κυρία Κατσέλη, το όνομα αυτό ποιος θα είναι βγάλει. Γιατί δεν μιλάτε γι' αυτά. Δεν μιλάτε γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε. Το όνομα Κατσέλη τον παράμε εμείς και μπορώ να μιλήσω σε αυτό που λέτε. Ναι. Γιατί με διάκοψατε. Σας διάκοψα γιατί απλούστατα θέλετε να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Αλλά το όνομα Κατσέλη τον περάσαμε εμείς. Δεν ήθελα να πω αυτό που θέλετε να πείτε. Σίγουρα δεν μπορώ να ακούω αυτά που λέτε. Γιατί έχουμε ένα παρελθόν και πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Δεν το κατάλαβα. Μπορείτε να ακούτε αυτά που λέω. Του έβαλα κανένα. Όχι, δεν με κατάλαβα. Εγώ δεν μπορώ να ακούω πράγματα τα οποία ερχόσασταν να μα τα πείτε για καινούργια. Συγγνώμη. Μα λέτε κάτι καινούργιο τώρα. Τι καινούργιο σας είπα. Τώρα που θα θέλετε, το νόμο Κατσέλη. Το νόμο Κατσέλη μας έχει πει τώρα. Κύριε Γρηγοράκο, το παρανόησα. Δεν παρανόησα καθόλου, κύριε Λιάτσο. Δεν ακούστε, ήρθε η ώρα να πούμε την αλήθεια. Και την αλήθεια ο καθένας την καταλαβαίνει. Λέει τη δική του αλήθεια. Θέλω να λέω τη δική μου αλήθεια. Να την πω εγώ τη δική μου αλήθεια. Να την πω. 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 Προσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ εδώ τόση ώρα και δεν παίρνει θέση για τίποτα. Καταρχάς είναι συνάδελφός μου. Είναι δημοσιογράφος. Ναι. Ό,τι θέλω, δεν είμαι βουλευτής εγώ. Ναι, εγώ δεν ναι, το ρωτάω σαν βουλευτή. Δεν, απαλλάσσει, δεν είναι βουλευτής. Ορίστε. Μα δεν σε απαλλάσσει, άμα δεν είσαι βουλευτής. Δεν σε απαλλάσσει. Έχει μια γνώμη, δεν έχει μια γνώμη. Τη δική μου γνώμη. Εσύ, όχι, δική μου γνώμη λέω. Επειδή είμαι βουλευτής, δεν λέω τη δική μου γνώμη. Κύριε Γρηγοράκο, αγαπητέ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν σας διακόψω. Μίγα έχετε και μιγιά. Αφήστε το να μιλήσει. Αφήστε να μιλήσει. Δεν έχουμε καμία μίγα, κύριε. Ετότε γιατί με διακόψατε. Καμία. Ετότε γιατί με διακόψατε. Δεν έχω το δικαίωμα να σας διακόψω, δεν κατάλαβα. Σας παρακαλώ, πάνω από. Έχω το δικαίωμα να σας διακόψω. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ σας απέδωσα να με διακόψετε, έτσι. Και σας παρακαλώ πολύ, κύριε Λιάτσο, σε ένα τραπέζι νομίζω ότι υπάρχουν. Όχι, ο διάλογος είναι καλός. Εντάξει, υπάρχουν και διακοπές. Να θυμόμαστε, πρέπει να θυμόμαστε. Μία φράση. Εντάξει, διότι τόσα χρόνια ο κύριος εδώ. Δεν παρακαλώ τόσα χρόνια. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν τι έλεγε. Θυμάμαι λοιπόν τι έλεγε ο καθένας. Θυμόμαστε όλοι. Θυμόμαστε και τι λέγανε και μάλιστα τώρα στις εκλογές τώρα τι λέγανε. Ότι δεν θα υπάρξει μείωση συντάξεων και μισθών, δεν θα υπάρξει τίποτα. Ούτε κατοικία. Και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπετε έχει μπει στη διαδικασία αυτή λόγω της ανικανότητας αυτών των ανθρώπων και η πρώτη κατοικία. Επειδή θυμόμαστε στην κοινωνία. Τα θυμόμαστε πολύ καλά. Επειδή θυμόμαστε. Γι' αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα έτσι. Θα διακόψω εγώ, διότι έπρεπε να έχει. Κύριε Γρηγοράκο, μόνο πρώτη φορά ζητήθηκε η κατάργηση για την πρώτη κατοικία. Είδατε να έγινε ποτέ. Γιατί δεν ήταν αγίνει τώρα. Γίνει ποτέ. Ποιος το έβαλε στο τραπέζι. Τώρα μόνο κινδυνεύει. Από την ανήκαμη κυβέρνηση αυτή τώρα. Ποτέ πέντε χρόνια δεν κινδύνευσε καθόλου. Δεν κινδύνευσε καθόλου. Καλά. Πλήρωσε το μάρμαρο. Ποτέ. Αλλά δεν κινδύνευσε ποτέ. Ποτέ. Και αυτοί που βγήκανε, προηγουμένως Πασόκι. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ γιατί πρέπει να κάνω τη σύνδεση με το Skype και θα καλησπερίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μόσχο Κορασίδη, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εγκροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Κορασίδη, καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Κορασίδης? Δεν μας ακούει. Κύριε Κορασίδη, με ακούτε? Έχουμε κάποιο πρόβλημα, κύριε Καλοκαιρινέ, με τη σύνδεση? Αν έχουμε πρόβλημα, το διορθώσουμε, βγούμε σε δύο λεπτά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μιλάτε, αλλά δεν σας ακούω εγώ τώρα. Δεν σας ακούω. Λοιπόν, κύριε Πουλακίδα, ολοκληρώστε και όταν αποκατασταθεί η επαφή με τον κύριο Κορασίδη, θα ακούσουμε τον κύριο Κορασίδη. Να πω τότε σύντομα δύο πράγματα που προκύπτουν από τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ντομπρόφσκι. Αυτό τι ζητάει τώρα με τους πληστηριασμούς, για να δώσουμε τι θέλουν αυτοί. Στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα δεν ζήτησε κάτι για το θέμα των πληστηριασμών. Μίλησε όμως, συναντήθηκε με τον κύριο Τσακαλώτο όμως και γίνανε και δηλώσεις μετά. Και με τον κύριο Σταθάκη. Και με τον κύριο Σταθάκη. Αυτό το οποίο γενικά η στάση στο θέμα των πληστηριασμών είναι ότι ακούω τα επιχειρήματα. Ναι. Θα βρεθεί, εκφράζει την εκτίμηση ότι θα βρεθεί ένας συμβιβασμός. Δεν έχει δώσει περιεχόμενο στην έννοια του συμβιβασμού η οποία υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας
του είπε ότι η Ελλάδα σηκώνει ένα μεγάλο βάρος και με το προσφυγικό, σηκώνει βάρος και με τα μέτρα τα οποία παίρνει και δεν μπορεί να αναλάβει το βάρος, την υπόθεση των πληστηριασμών, διότι διαλύεται η κοινωνική συνοχή. Ναι. Και ο κύριος Ντομπρόφσκης δεν ήταν αρνητικός, άκουσε το επιχείρημα, επανέλαβε την εκτίμησή του ότι στην ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα, μετά το αρχές δηλαδή το 2016, θα υπάρξει μια θετική έκπληξη. Ναι. Αυτή ήταν η στάση την οποία είχε. Θα μεταφέρει την εικόνα την οποία έχει πάρει από όσους μίλησε, Κώστα, σήμερα στην Ελλάδα. Έχει πει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αρένα πληστηριασμών και ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Αυτή είναι η δήλωση του κ. Τσίπρα. Η συνάντηση πάντως με τον κ. Ντομπρόφσκι παραδόξως πήγε καλά. Πήγε καλά. Παραδόξως πήγε καλά. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει διαφορά στον αριθμό ασφαλείας που λέμε, μέχρι από ποιο ποσό και μετά γίνονται πληστηριασμοί. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά υπάρχει. Στην πρόταση που κατέθεσαν οι θεσμοί και στην πρόταση που κατέθεσαν οι θεσμοί και στην πρόταση που κατέθεσαν η ελληνική κυβέρνηση, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει το θέμα των τραπεζών. Εμείς μιλάμε, είναι ακριβές αυτό. Για ποσό 300.000. Υπάρχει νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα γραφεί στη Βουλή. Ναι. Το Σάββατο, νομίζω, το είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, θα ανακοινωθούν τα stress test. Επισημαίνω ότι το νομοσχέδιο που θα έρθει δεν σημαίνει ότι θα είναι και τελική του μορφή. Θα έχει πολλές αλλαγές στη διάρκεια. Μάλιστα. Και θα δείτε και άλλα πράγματα, όπως ακούσαμε και τη δήλωση του κυρίου Σάλα και ξέρουμε και τη δήλωση της κυρίας Κατσέλη. Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες ότι θα βγει και σκάνδαλο το οποίο θα αφορά τα δάνεια των τραπεζών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα υπάρξει, δηλαδή, θα υπάρξει συνολικά μια κινητικότητα στο ζήτημα των τραπεζών, το οποίο θα επηρεάζει και το ζήτημα και τους πληστηριασμούς. Ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κορασίδη, με ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, εσείς ήσασταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί με άλλους δύο γραμματείς, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, που ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, και τον κύριο Σκανδάμη, που ήταν γραμματέας στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πήρατε μια πολύ πολύ καλή και δυνατή πρωτοβουλία και κάνετε λόγο για μόνιμη απαγόρευση πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Αυτό ζητάτε με επιστολή σας? Ναι. Κάναμε μια επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ναι, ναι. Και ο συλλογισμός μας οφείλεται στο... Συνεχίστε, κύριε Κορασίδη, σας ακούμε. Ναι, ναι. Μια απλή συλλογιστική. Δηλαδή... Έχετε επιστροφή στο αυτή? Ναι, τώρα τελειώνει. Δεν μπορεί να το συνηθίσει. Είναι, το δικαίωμα στην κατοικία είναι ένα δικαίωμα που το προστατεύει και το Ελληνικό Σύνταγμα και έχει σχετική πρόβλεψη, αλλά και ο ΙΕ. Ναι. Μέχρι σήμερα αυτό έμενε σε επίπεδο είτε γενικής αρχής όπως είναι στο Σύνταγμα, δεν είχε θεσμοθετηθεί, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο νομικό πλαίσιο που να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ακούμε εδώ και 3-4 χρόνια είναι πώς θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς. Εμείς λοιπόν είπαμε το εξής, αντί να εφευρίσκουμε κάθε μέρα και κάθε φορά ποια κοινωνική ομάδα, ποιες ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, ποιοι άνθρωποι που σήμερα είναι άνεργοι έχουν ανάγκη από αυτή την προστασία και με ποια κριτήρια, και να το κάνουμε κάθε μέρα όλο και πιο πολύπλοκο αλλά και πιο επικίνδυνο, γιατί είναι πολύ εύκολα κάποιος να εξαιρεθεί, να ξεχαστεί ή να μην μπορεί να υπερασπίσει το δικαίωμά του αυτό, είπαμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να έρθει μπροστά, να θεσμοθετήσει πότε προστατεύεται το δικαίωμα. Δηλαδή να θεσμοθετήσει την εξαίρεση από τον πληστηριασμό και στη συνέχεια όταν κάποιος δεν ασκεί το δικαίωμά του σωστά, δηλαδή ενώ έχει πάρει δάνειο ή έχει κάποια άλλα πλεονεκτήματα, δεν είναι σωστός με τις υποχρεώσεις του, δηλαδή κάνει κατάχρηση το δικαιώματός του, τότε να αρχίζει η διαδικασία των όποιων πληστηριασμών ή μέτρων. Με απλά λόγια, το δικαίωμα στην κατοικία το έχουν όλοι. Όταν υπάρχει κατάχρηση, δηλαδή κάποιος παίρνει χρήματα από το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή είτε δάνειο είτε επιχορήγηση για την πρώτη κατοικία, και δεν είναι σωστός, τότε να επεμβαίνει η πολιτεία και να απελευθερώνει τις διαδικασίες των πληστηριασμών ή της κατάσχεσης ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι σήμερα αυτό το είχαμε αντιμετωπίσει με τους νόμους της κυρίας Κατσέλη, ο νόμος περίφημος νόμος Κατσέλη, αλλά και
στον αγροτικό τομέα με το νόμο 4235 για την προστασία των αγροκτημάτων των γεωργών που σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές του στην παλιά ΑΤΕ, στην κακιά ΑΤΕ και κινδύνευαν με κατάσχεση των κτημάτων τους. Όμως νομίζουμε ότι είναι καιρός το θεσμικό πλαίσιο να εξυγχρονιστεί κατά την επιταγή του Συντάγματος και να δώσει την προστασία ως απόρρια του δικαιώματος και στη συνέχεια να μιλήσουμε για τις εξαιρέσεις κατάσχεσης και όχι το ανάποδο που ισχύει σήμερα. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα, έχετε κάνει μία σκέψη, έχετε ανταλλάξει προφανώς απόψεις και με τους δύο πρώην συναδέλφους σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιος πρέπει να προστατεύεται, ποιος δανειολήπτης πρέπει να προστατεύεται? Πρέπει να προστατεύεται εκείνος ο δανειολήπτης που δεν μπορεί να έχει προσφυγή σε κατοικία όταν του κατασχέσουν την οικία του. Δηλαδή είτε δεν έχει εισόδημα να πάει κάπου αλλού να μείνει, είτε δεν έχει, είναι άνεργος ή η οικονομική του δραστηριότητα, γιατί είναι και πάρα πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι λόγω της κρίσης καταστράφηκαν. Δηλαδή χωρίς να φέρουν κάποια ευθύνη, επειδή άλλοι άνθρωποι που τους είχαν δώσει προϊόντα, υπηρεσίες, εργασίες δεν τους πληρώνουν, αυτή τη στιγμή αυτοί είναι ανοιγμένοι είτε απέναντι σε τράπεζες είτε σε άλλους που χρωστάνε και κινδυνεύουν με το μόνο προσιακό στοιχείο που έχουν, την πρώτη τους κατοικία, να μείνουν άστεγοι, δηλαδή να κατασχεθεί η πρώτη τους κατοικία. Άρα λοιπόν αυτό είναι, νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι εύκολο και κυρίως νομίζω θα βοηθήσει στην απλοποίηση της διαδικασίας. Πρέπει ο άλλος όταν γνωρίζει πώς η πρώτη του κατοικία προστατεύεται, να κάνει και χρήση του δικαιώματος αυτού. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, πάρα πολλοί κόσμος που είναι σε αυτό που είπατε τώρα τελευταία. Δηλαδή, ότι έχει πάρει δάνειο πριν από πολλά χρόνια, εξαιτίας της κρίσης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειο, επειδή έχει βρεθεί σε κακή οικονομική κατάσταση και τώρα κινδυνεύει να βγει το σπίτι του σε πληστηριασμό. Μπορεί να το χρωστάνε αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να το χρωστάνε, ναι. Αυτό λέει. Δηλαδή, ενώ τώρα και σήμερα. Αυτό λέει. Το ίδιο λέμε. Αυτό το απλό πράγμα θέλουμε σε αυτή τη φάση να θεσμοθετηθεί εσείς λοιπόν. Θέλουμε δηλαδή να ξεκινήσει η συζήτηση πρώτα για την προστασία της κατοικίας και στη συνέχεια να γίνουν εξαιρέσεις. Γιατί η κρίση άλλαξε αυτά τα πράγματα. Και από ποιο ύψος, για κριτήρια μιλάμε τελικά. Τα κριτήρια νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουν αφού θεσμοθετηθεί η προστασία. Γιατί σήμερα κάνουμε το ανάποδο. Βάζουμε πολλά κριτήρια και αν ρωτήσετε ένα απλό πολίτη που σήμερα είναι άνεργος και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, σε ποιο κριτήριο υπάγεται, δεν θα μπορέσει εύκολα να σας απαντήσει. Και έχει λοιπόν τι έχει γίνει. Επειδή δεν μπορεί αυτό να το κατανοήσει, βρίσκονται όλοι αυτοί όμοιροι, κάθε εξέλιξη και είναι συνεχώς αναστατωμένοι. Και δεν μπορούν να ζήσουν μια ζωή ήρεμη για αυτή και η οικογένειά τους. Να σας ρωτήσει κάτι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αλμάστελη. Ναι, ακούω, ευχαρίστω. Ναι, γεια σας κύριε Κορασίδη. Δεν έχουν εκχωρηθεί μεγάλο μέρος από αυτά τα ενέχειρα, από αυτές τις υποθήκες, προκειμένου οι τράπεζες να δανειοδοτηθούν σε όλο το διάστημα της κρίσης? Κοιτάξτε, εσείς θίγετε ένα μέρος του προβλήματος που λέγεται ότι εγώ οικειοθελώς όταν παίρνω ένα δάνειο, οι τράπεζες, εκχωρώ το ίδιο το περιουσιακό μου στοιχείο ως εγγύηση. Οι τράπεζες δεν έχουν εκχωρήσει αυτές τις υποθήκες προκειμένου να δανειστούν? Ναι, το έχουν κάνει, αλλά αυτή όλη άρα η διαδικασία έγινε σε συνθήκες, που... συγγνώμη σας διακόπτω, έγινε σε συνθήκες οικονομικής ευρωστίας. Σήμερα δεν είμαστε σε αυτές τις συνθήκες, είμαστε σε μια αδυναμία αυτού που υπέγραψε να εκπληρώσει. Όχι ότι δεν θέλει, έχει αδυναμία. Ο κύριος Καράς, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών, να σας υποβάλει ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κορασίδη. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Κορασίδη, για να μπορέσω να κατανοήσω τη σκέψη σας. Μιλάτε να προηγηθεί μια νομοθεσία που να απαγορεύσει οποιαδήποτε επέμβαση στην κατοικία και μετά να δούμε τα κριτήρια. Στην πρώτη κατοικία. Ναι, να δώσει μια προστασία αυτή για την πρώτη κατοικία. Ξέρετε, να είναι όμως, κατανοητή σε όλους. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Να το απαγορεύσει, αν το θέλετε να το πούμε έτσι. Μάλιστα, το καταλαβαίνω απόλυτα. Στη συνέχεια να κάνουμε τις εξαιρέσεις όταν κάποιος κάνει κατάχρηση του δικαιώματος ή ενώ... Η κατάχρηση εννοείται παραβίαση όρων, παραβίαση τι όχι θα είναι μόνο, η κατάχρηση μπορεί αυτή. Να έχει αποκτήσει οικονομικά μέσα από την στιγμή και να καταχράτε... Και η τελευταία μου ερώτηση, για να μην σας ταλαιπωρήσω κύριε Κορασίδη. Θα μιλήσω νομικά αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο λέτε είναι πάρα πολύ καλό, αλλά προϋποθέτει
στην αρχή συνταγματική αναθεώρηση. Και δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα στον παρόντα χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε κατευθείαν στο στάδιο των κριτηρίων. Κατευθείαν πια, φοβάμαι, κύριε Κορασίδη. Με τους άλλους δύο συναδέλφους που οι οποίοι είναι νομικοί λένε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, χρειάζεται απλώς ο κώδικας ποινικής οικονομίας που πρόσφατα ψηφίστηκε να αλλάξει και να βάλει μπροστά την προστασία και πίσω την κατάσταση. Απλώς τότε θα αλλάξει μόνο στο θέμα των πληστηριασμών, δεν θα αλλάξει άλλες διατάξεις ο κώδικας. Ευχαριστώ, κύριε Κορασίδη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Κορασίδη, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ όλους. Καλό σας βράδυ, να είστε πάντα καλά. Δεν είναι η κυρία Ευδοξία Κυνηγαλάκη, καλησπέρα σας κυρία Κυνηγαλάκη, έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον mail. Θα ήθελα να θίξετε το θέμα της καθυστέρησης των οριστικών αποτελεσμάτων της κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Καθυστερούν συστηματικά να τα εκδώσουν, ενώ βάσει της εγκυκλίου θα έπρεπε να εκδοθούν εντός 10 ημερών. Θέλω να καταλάβετε ότι είναι πολύ σημαντικό για 19.101 ανέργους που μέσω αυτής της δουλειάς θα μπορούσαν έστω αυτούς τους 5 μήνες που είναι στο πρόγραμμα να ταΐσουν τα παιδιά τους. Λέει η κυρία Κυνηγαλάκη. Και να προσθέσω και εγώ κανένα άλλο. Παρακαλώ. Επίδομα σύντησης. Έπρεπε να έχει δοθεί από χθες. Κύριε Λιάτσο, και δεν έχει δοθεί το επίδομα σύντησης. Εμείς το είχαμε έτοιμο. 300 εκατομμύρια είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ναι, γιατί και δεν ξέρουμε, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω. Αλλά ξέρω ότι το επίδομα σύντησης που έπρεπε, τα επιδόματα σύντησης που έπρεπε να δοθούν, νομίζω σε 16.000 ή 14.000. Ποιος, από πού έπρεπε να δοθούν αυτά? Από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δεν έχουν δοθεί. Ποιος προείστανται εκεί? Η κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, τον ακούτε τον δεν κύριο Πουλακίδα? Δεν ξέρω αν είναι αυτή η κυρία Φωτίου. Όχι. Ή αν είναι θέμα Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Όχι, κυρία Φωτίου, τον ακούτε τον κύριο Πουλακίδα? Δεν ξέρω αν είναι, είναι και θέμα Χουλιαράκη. Το πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Η Αυγή βάζει ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Αν έχετε την καλοσύνη να μας απαντήσετε αύριο, γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Την κοινοφελή εργασία πάντως την είχαμε έτοιμη και ναι, ακόμη δεν έχει περάσει. Δηλαδή την είχαμε έτοιμη η προηγούμενη κυβέρνηση, η προπροηγούμενη, όχι προηγούμενη. Την είχαμε ετοιμάσει στο Υπουργείο Υγείας, την κοινοφελή εργασία στα νοσοκομεία κτλ. Και δεν προκυρήθηκε ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε το θέμα με τον Πάνο Καμένο και τις καταγγελίες που έκανε το Σάββατο το απόγευμα στη Βουλή.